Καλημέρα σε εσένα αγαπητέ Κώστα και στους ακροατές σου και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Βέβαια η συγκυρία θα είναι λίγο έτσι, είναι επίκαιρη, αλλά νομίζω είναι ας πούμε προβληματική με την έννοια ότι εγώ τώρα σαν τι έρχομαι 20 μέρες πριν τις εκλογές. Θα μπορούσε αυτή η συζήτηση να γίνει πιο άνετα πριν ένα χρόνο, ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όσο μπορώ να βοηθήσω και να πυροδοτήσω κάποιους προβληματισμούς, είμαι στη διάθεσή σου. Ναι. Κύριε Γιαννούλη, το θέμα δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν είστε υποψήφιος. Είστε όμως ένας άνθρωπος που πολλές φορές βρίσκεστε στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων, γιατί άκουσα και πολλούς συμπολίτες μας να μου έχουν πει και δημόσια ότι ίσως αυτή την περίοδο θα ήταν χρήσιμος ο κύριος Γιαννούλης. Ανεξάρτητα όμως με αυτό, εσείς επιλέξετε να μην συμμετέχετε σε αυτές τις διεργασίες και διαδικασίες. Θεωρώ ότι είστε ένα σημαντικό κεφάλαιο για την περιοχή, αλλά ξέρω και την ιδιαίτερη αγάπη σας για την πόλη της Πρέβεζας. Έχω την αίσθηση ότι και έχω πολλές φορές πει ότι όλα τα μεγάλα έργα, όλα τα μεγάλα ζητήματα που συνδέονται με την ανάπτυξη παραμένουν στάσιμα. Και θεωρώ ότι η δική σας άποψη και η θέση που έχει εκφραστεί και κατά το παρελθόν, ίσως δεν την ακούμε, ίσως είναι χρήσιμη για τον τόπο, όχι για τα πρόσωπα. Ναι. Καταρχήν θα ήθελα να θέσω μια βάση συζήτησης. Με αφορμή μάλιστα και ένα άρθρο μου που έχει δημοσιευθεί στο τελευταίο τεύχος των Πρεβεζάνικων Χρονικών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Νομίζω ότι όλοι μας προβληματιζόμαστε ποια ανάπτυξη, ποια διαχείριση, ποιο περιβάλλον. Καλούμαστε δηλαδή σαν αυτοδιοίκηση, σαν πολίτες, να δράσουμε σε ένα συγκεκριμένο χώρο κοινωνικό, οικονομικό, αλλά και φυσικό. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι ανάπτυξη θέλουμε και για ποιον. Κατά τη γνώμη μου, το βάζω σαν έτσι, βάση συζήτησης, αυτά τα θέματα έχουν προβληματίσει και παγκόσμια έτσι, και κράτη και αυτοδιοίκηση κτλ. Και νομίζω ότι υπάρχει στη Σουερβένη μια πολύ σημαντική πείρα. Με την έννοια αυτή λοιπόν, από το 92 με τη διακήρυξη του ΟΗΕ έχει επανέλθει το θέμα ότι πρέπει να δούμε την ανάπτυξη όχι μόνο με την έννοια των οικονομικών κριτηρίων αυστηρά, αλλά και με τις παραμέτρους που μπαίνουν και είναι και οι κοινωνικοί παράγοντες και το φυσικό περιβάλλον και βέβαια και τα ζητήματα της ιστορίας μας. Διότι πραγματικά και σήμερα ας πούμε ακούμε συνέχεια δείκτες. Αυτοί οι δείκτες έχουν να κάνουν με την οικονομία. Αυτοί όμως οι δείκτες οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια όχι την πόλη μας και τη χώρα μας, τον πλανήτη, με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξοδο και καταστροφή. Και δεν νομίζω ότι κομίζω κάτι καινούριο, αυτά είναι χιλιοϋπωμένα. Ναι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών, πρέπει να σας πω ότι έγινε στις 5 Ιουνίου του 2005 στο Σαν Φραντσίσκο, έτσι, 40 χρόνια μετά την ίδρυση του ΟΗΕ, η διακήρυξη των πράσινων πόλεων. Έτσι. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, έτσι, όχι μόνο από τη χώρα μας, αλλά παγκόσμια, πώς πρέπει να είναι μια βιώσιμη πόλη, μια πόλη του μέλλοντος. Με την έννοια αυτή λοιπόν επικεντρώνουμε και λέω ότι έχουμε να διαχειριστούμε το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Πρέπει να δούμε με ποιους δείκτες, με ποιο αξιακό σύστημα. Αν βάλουμε σαν ανώτερη αξία το κέρδος, κατά τη γνώμη μου και εδώ θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο. Εγώ λοιπόν βλέπω ότι πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι ότι πρέπει να διακρίνει όλους μας, όχι το εγώ, αλλά το εμείς. Πρέπει να διακρίνει ότι δεν μπορεί αυτή η περιοχή να έχει σαν στόχο μόνο κάποιους ρυθμούς ανάπτυξης χωρίς να υπολογίζει την φέρουσα ικανότητα. Και λέω παράδειγμα χάρη, ποια πόλη θέλουμε να κάνουμε τα επόμενη 20 ετία, 20.000, 30.000, 50.000 κατοίκους. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι συνάρτηση το πόσο αντέχει αυτός ο τόπος. Ας πούμε μέχρι το 94 που είχα την τιμή να είμαι εγώ εκεί δήμαρχος,
Η πόλη μας ήταν μέχρι το αρχαιολογικό μνημείο της Νικόπολης. Σήμερα είναι μέχρι το Λούρο. Αυτό λοιπόν δίνει τη δυνατότητα πιο καλύτερων σχεδιασμών και πιο, ας πούμε, ολοκληρωμένων. Έτσι, ας πούμε, το θέμα το οικιστικό δεν μπορούμε να το περιορίσουμε στη ζώνη την κλασική της Χερσονήσου της πόλης. Δεύτερον, βάζω στο θέμα, σαν θέμα συζήτηση, το εξής, ότι η πόλη μας χωροταξικά είναι στο κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής. Θέλω να πω το εξής, ότι η Λευκάδα είναι μόλις 20 χιλιόμετρα, για να μην πω και λιγότερο, δηλαδή όσο είναι και ο Λούρος. Το λιμάνι του Αστακού είναι ίσως πολύ πιο μακριά, αλλά με ένα μεγάλο καλό εθνικό δίκτυο θα μπορούσε να είναι ένα λιμάνι σημαντικό εμπορικό. Η Βόνησα είναι σε απόσταση περίπου 10 και μάλιστα τώρα με τον νέο δρόμο θα είναι πολύ κοντά. Άρα λοιπόν πρέπει να, κατά τη γνώμη μου, να επαναπροσδιορίσουμε σε ποια περιοχή καλούμαστε να ζήσουμε πλέον. Δεν είναι λοιπόν η Πρέβεζα η κλασική της Χερσονήσου, της αποκλειστικής από τον Άγιο Θωμά μέχρι τον Μύτικα και μέχρι τον Παντοκράτορα. Αυτό λοιπόν δίνει ότι η γέφυρα, η σύραγγα, δεν έγινε για να γίνεται μια άγρια εκμετάλλευση από την ιδιωτική εταιρεία που το εκμεταλλεύεται και μάλιστα χωρίς να έχει βάλει μια τραχμή. Έγινε με εθνικούς πόρους η σύραγγα, έτσι. Ναι. Κατά συνέπεια, εγώ τι βάζω. Αν θέλουμε να ενοποιήσουμε αυτή την περιοχή, πρέπει οι δημότες αυτών των πόλεων να έχουν κάρτα δωρεάν μεταβίβασης ένθεν και ένθεν. Ηλεκτρονική κάρτα. Ένα αυτό. Για να ομογενοποιηθεί ο χώρος. Δηλαδή, για να δούμε τελικά ότι έχουμε πολύ κοινά, όσο έχουμε με το Λούρο, έχουμε και με τη Λευκάδα. Δεν το έχουμε αυτό καταλάβει ακόμη και δεν το έχουμε προσδιορίσει πλέον. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έτσι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να δούμε και την αντίπερα πλευρά, το αεροδρόμιο. Δεν θα το πάω σε τοπικιστικές διαφορές. Εμείς το είχαμε αναδείξει τότε. Αλλά βέβαια υπήρχε αυτή η στενή αντίληψη της διοικητικής διαίρεσης της χώρας με νομούς. Έτσι, δεν μπορεί το αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή να είναι εκτός του σχεδιασμού της πόλης. Δεν μπορεί, αν θέλετε, μέχρι και στον Άγιο Νικόλαο να μην υπάρχει οικιστική ανάπτυξη που να έχει σχέση με την πόλη της Πρέβεζας. Τα βάζω αυτά με την έννοια ότι εάν θέλουμε μια επέκταση των πόλεων, δεν μπορεί να γίνει με το υπάρχον γενικό πολεοδομικό, το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι προβληματικό. Έχει πρόγραμμα να τσιμεντοποιήσει την ευρύτερη περιοχή. Αν θέλουμε δηλαδή, η Πρέβεζα τι έχει? Έχει τη θάλασσα και το φυσικό περιβάλλον, την χλωρίδα και την πανίδα που την περιβάλλει. Είναι αυτό που είπε ο Μόραλης, που τον, ας πούμε, σημάδεψε σε όλη τη ζωή, το βαθύ πράσινο της πόλης της Πρέβεζας και το απέραντο γαλάζιο. Mm. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι προσόν, είναι ένας ευλογημένος τόπος. Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχει και η οικιστική πίεση, θα πρέπει να ανοίξουμε ορίζοντες τέτοιους που να δημιουργηθούν διέξοδοι σε περιοχές εκτός της Χερσονήσου πλέον. Και δεν μπορεί να πάμε στην άγρια εκμετάλλευση της γης και την εμπορευματοποίησή της με τη λογική που υπάρχει σήμερα. Έχω τέσσερα στρέμματα, χτίζω. Έτσι. Και αυτό φυσικά δεν μπορεί και η τοπική αυτοδιοίκηση να αντισταθεί, γιατί αυτό είναι γενικότερο, δεν είναι μόνο στην Πρέβεζα, είναι φαινόμενο της Ελλάδος. Δεν υπάρχει πουθενά στο εξωτερικό. Έτσι, υπάρχει ένα γενικό πολυδομικό με χρήση γης. Και βέβαια δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτά που γίνανε, ότι κάποιοι αγοράζουν 30 στρέμματα με αντιπινακίου φακής και με αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής γίνονται οικόπεδα και σε μια νύχτα γίνονται εκατομμυριούχοι. Με την ίδια λογική λοιπόν, όλοι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να κάνουν οικοδομικούς συνεταιρισμούς. Ή δεν μπορώ να συμφωνήσω με την παραχώρηση σε ιδιώτες 30 στρεμμάτων για να κάνουν οικοδομικούς συνεταιρισμούς. Αυτό το κλείνω όσον αφορά για το θέμα το πώς νομίζω πρέπει η πόλη μας να κινηθεί τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή ότι είναι το κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής από την Πάργα μέχρι τη Λευκάδα και αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις. Δεύτερο, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πανέμορφο, όπως είπα, φυσικό περιβάλλον. Κύριε Καζατζίδη, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η στρατηγική μελέτη για το σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων της Ηπείρου, όλο τη Χερσόνησο της Πρέβεζας την έχει κόκκινη. Όποιος
θα δει το χάρτη, είναι πράσινος όλος της Ηπείρου, εκτός από τη χειριαζόν της Πρέβεζας. Τι λέει αυτό? Κακή κατάσταση και από οικολογική και από χημική πλευρά. Δηλαδή πλέον έφτασε στο όριό της. Μια πλούσια σε στοιχεία γόνιμη περιοχή από τα χαρακτηριστικά του εδάφους έχει πλέον υποβαθμιστεί και έχει βρεθεί σε αντέξοδο. Από την αλόγιστη χρήση φυτοβαρμάκων, από την αλόγιστη χρήση της αντλήσης του νερού, όπως θέλετε πάρτε το. Γιατί δεν υπήρχε ένα κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο που να μπορεί να κατευθύνει τους αγρότες. Έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι σε αδιέξοδο η περιοχή όσον αφορά τις καλλιέργειες. Γιατί πρέπει να δούμε τελικά αυτή η περιοχή τι θέλει να γίνει. Είναι, δεν μπορεί να έχει βιομηχανίες βαριές. Έχει γεωργική ανάπτυξη, αμβρακικό και τουρισμό. Και πολύ σύντομα λέω λοιπόν. Το έδαφος έχει υποβαθμιστεί. Ο υδροφόρος ορίζοντας έχει υποβαθμιστεί. Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει ανάσχεση. Θα έλεγα, παραδείγματος χάρη, έχει σταματήσει εδώ και 20 χρόνια, το 95 νομίζω, αυτό που είχε προβλεφθεί να γίνει μια άντληση νερών από το Λούρο για την άρδευση του ευρύτερου κάμπου. Από το Λούρο μέχρι την Πρέβεζα. Αυτό σταμάτησε. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συγκαιρία ότι ειδικός γραμματέας της αντίστοιχης υπηρεσίας υδάτων του ΙΠΕΚΑ είναι ένας πατριώτης μας, ο κύριος Τριάντης. Ο οποίος και αυτός θα εγκρίνει το σχέδιο αυτό. Πρέπει να γίνει μια αξιοποίηση του αυτού του ανθρώπου που έζησε στην πόλη και φυσικά να βοηθήσει στο να αναβαθμιστεί. Δεύτερο θέμα. Το περιαστικό πράσινο, έτσι, λιγοστεύει κύριε Καλατζίδη. Και είναι συνέχεια σε μια πίεση. Έτσι. Έγιναν αγώνες για να κατοχυρωθεί και να πρασινίσει το ανάγλυφο που είναι από τον Άγιο Θωμά μέχρι τη Λασκάρα και μέχρι το Μάζωμα. Έχει επανέλθει από την πίσω πόρτα πάλι να γίνει βοσκότοπος. Ήταν ένας πνεύμονας πρασίνου και είναι πνεύμονας πρασίνου. Το ιστιτικό δάσος της Νικόπολης. Για να μην πω φυσικά για τα καινούργια δάση του Λεκατσά ή και του Αγίου Βαρνάβα. Αυτά είναι πόλη τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν, είναι μοναδικά. Ιδιαίτερο φυσικού κάλους. Δεν υπάρχει κάθε καλοκαίρι, παρουσιάζουμε με τον δρόμο της Πυρκαγιάς στο Μονολίθι. Έτσι. Και είναι η συχνότητα πάρα πολύ μεγάλη. Δεν έχει αξιοποιηθεί, παρουσιάζει αυτό το μικρό περιαστικό πράσινο στο πεδίο βολής. Και βέβαια η τελευταία περιπέτεια της Κιανής αυτής και γενικότερα θα έλεγα ότι το περιαστικό πράσινο στην πόλη μας νομίζω ότι πιέζεται πάρα πολύ. Προχωράω λίγο παρακάτω και λέω ότι για μένα κύριε Καρατζήρη το ζήτημα είναι το εξής. Είπα φυσικό περιβάλλον, γεωργική ανάπτυξη, αλλιευτική ανάπτυξη. Ο αμβρακικός και αυτός αν δείτε στο χάρτη τον αντίστοιχο αυτού που σας ανέφερα που είναι προσέγκριση στο ΙΠΕΧΟΔΕ, στο ΙΠΕΚΑ, τον ΙΝ, το στρατηγικό σχέδιο μελέτης περιοδικών πτώσεων και ο αμβρακικός κόλπος είναι σε πολύ μέτρια μέχρι κακή κατάσταση. Ήταν ένας ευλογημένος τόπος. Ένας τόπος που έδινε ζωή, ας πούμε το 83 που έγινε το πρώτο συνέδριο για τον αμβρακικό στην Πρέβεζα, οι 8 με 10 συνεταιρισμοί που παρουσιάστηκαν είχαν μέλη τους ξωμάχους ψαράδες προστάτες του αμβρακικού 1200 άτομα. Σήμερα έχουμε περιοριστεί σε πολύ ελάχιστους και το κυριότερο είναι ότι επιλέχθηκε η εντατική ανάπτυξη με χθειοκαλλιέργειες. Έτσι. Έφυγε ένα ζωντανό κομμάτι από τη μέση, ο καθημερινός ψαράς. Λοιπόν, δεν έχει γίνει μια μελέτη πώς αντέχει αυτός ο κόλπος. Ποιες είναι οι χθειοκαλλιέργειες και τι προσφέρουν οι χθειοκαλλιέργειες. Το ζήτημα να απασχολούν 30 οικονομικούς μετανάστες. Το πρώτο εξαγώγημα προϊόν από τον πρωτογενή τομέα. Συμφωνώ. Και να σας πω κάτι ακόμα κύριε Καθηγητή. Πριν ένα μήνα εγκρίθηκε καινούργια αύξηση της δυναμικότητας του γόνου εταιρείας ιδιωτικής μες στον κόλπο. Αυξάνονται αλματοδός. Αυτά όλα είναι υποβαθμίζουν τον κόλπο. Λοιπόν, όταν έχουμε ένα τέτοιο χρυσάφι, πρέπει να γίνει ένας αγώνας να το αλλάξουμε. Ναι. Τρίτον. Δεν ξέρω, θέλω να κάνω κάποια ερωτήματα γιατί αλλά ήθελα να αφήσω τις σκέψεις σας να ολοκληρώσετε. Ναι, ολοκληρώνω και λέω. Ναι. Τρίτον, τουρισμός. Λοιπόν, για να έρθει αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ας πούμε να λέμε ότι γιατί έγινε υπόγεια η σύραγγα, αν θέλετε το συζητάμε ή
πώς θα τραβήξουμε τον κόσμο. Εδώ δεν είναι θέματα πώς θα τραβήξουμε τον κόσμο. Εμείς θα αξιοποιήσουμε αυτά που έχουμε. Καταρχήν, έχουμε αξιόλογα μνημεία, κύριε Καζατζίδη. Έτσι, το αρχαιολογικό πάρκο της Νικόπολης δεν έχει ενοποιηθεί ακόμη. Είναι το πρώτο αρχαιολογικό πάρκο που έγινε στη χώρα μας. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το 99 δημοσιεύτηκε. Ναι. Λοιπόν, δεν έχουν αξιοποιηθεί τα άλλα τα μνημεία, τα δίκτυα, Κασόπη, αν θέλετε και τα κάστρα μας, τα οποία με τα καινούρια κάστρα μπορεί να γίνει ένα δίκτυο. Δεν έχουν αξιοποιηθεί και... Υπάρχουν οι πολιτιστικές διαδρομές τώρα, 35 εκατομμύρια που εντάσσεται στο νέο ΕΣΠΑ, που αναδεικνύουν τα αρχαία θέατρα γενικά, και βεβαίως είναι σημαντική αυτή. Να σας πω κάτι, ναι, κύριε Καζέντη, εγώ δεν το υποβαθμίζω αυτό, αλλά δεν είναι θέμα μόνον, ας πούμε, αυτών των πολιτιστικών διαδρομών. Είναι υποδομές. Αν υπάρχουν υποδομές. Εγώ το κάτω παντοκάτρα λέω, παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι και νομίζω ότι υπάρχουν καταγγελίες πολιτών που η θάλασσα τρώει το έδαφος από εκεί και υπάρχει φόβος να πέσει το κάστρο. Υπάρχει μια μελέτη, έτσι, που έγινε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν έχει προχωρήσει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και αν θέλετε γενικότερα, μια και είπατε για διάβρωση, υπήρχε και η μελέτη από το Πολυτεχνείο με τον κύριο Μουτζούρη για την προστασία της όλου αυτού του παραλιακού μετόπου. Δεν έχει ολοκληρωθεί, έμεινε στη μέση. Δεν έγιναν τα παράλληλα κρυπηδώματα προς την ακτή. Έγιναν μόνο τα κάθετα έμβολα, τα οποία νομίζω και υπερβολικά σε όγκο, και τα οποία χάλασαν την ισορροπία και δεν ξέρω κατά πόσον τελικά είναι αποτελεσματική η παρουσία τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μιλάω για τον τουρισμό, για να έρθει τουρισμός. Έτσι, δεν είναι να γίνουμε κασόνιοι. Η αξιοποίηση, εσείς μιλάτε του αρχαιολογικού πάρκου, και βεβαίως ο συνδυασμός με την αλλαγή της κατεύθυνσης, που πλέον η αρχαία Νικόπολης δεν θα περνάμε πλέον από μέσα. Ακριβώς. Και ρωτάω λοιπόν, μια και το θέσατε, είναι δυνατόν τόσα χρόνια να μην ολοκληρώνεται η είσοδος της πόλης της Πρέβεζας, που έχει σταματήσει με εκτροπή, και να βγαίνει στη βιομηχανική περιοχή? Και όχι μόνο αυτό, να βλέπουμε να πέφτει άσφαλτος από το παλιό μουσείο προς το Μύτικα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι, και όχι μόνο αυτό, όλη αυτή η ιστορία, και ξέρετε, υπήρχαν και προβλήματα. Τι λέτε για την εκτροπή εσείς? Η εκτροπή της, εκεί που σήμερα η είσοδος της πόλης έχει σταματήσει, να μην αναφέρω χαρακτηριστικά ονόματα, είναι ας πούμε την περιοχή που είναι τα αεροστάσια του κ. Καράμπελα. Ναι. Από εκεί το σχέδιο της εισόδου της πόλης προέβλεπε να συνεχιστεί εκτρέποντας την κυκλοφορία προς τη βιομηχανική περιοχή. Ναι. Και οπότε ενοποιείται ο αρχαιολογικός χώρος. Ναι. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, κύριε Καζατζίδη, με την έννοια ότι ούτε θέλω να αφήσω αιχμές, έτσι, από τα βενζινάδικα μέχρι και τις παρανικοπόλειες περιοχές, έτσι, τι είχαμε υποστεί, γιατί αυτά όλα πήγαν πίσω την ιστορία αυτή, έτσι. Δεν ήταν ευλογικό το κλίμα, ας πούμε, και το μουσείο που έγινε εκεί πέρα δεν ήταν η κατάλληλη θέση, αλλά όταν υπήρχε ένα εμφυοπολεμικό κλίμα και γενικότερα, καταλαβαίνετε ότι, αλλά πάση περιπτώσει λέμε για το σήμερα, έτσι. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας πόλος που λέγεται Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης, Κασόπη. Έτσι, γιατί για μένα εκεί είναι ο πολιτισμός. Έτσι, είναι 300 χρόνια π.Χ. πριν την Νικόπολη. Με το αριστούργημα της οργάνωσης από υποδάνειο σύστημα, αρδευτικό, ίδρυυση κτλ. Ας μην το ανοίξουμε περισσότερο. Λέω πάντως ότι πρέπει να έχω υποδομές για να έρθει κάποιος. Δεύτερον, ιστιοπλοϊκός τουρισμός. Θαλάσσιος τουρισμός, λέτε. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Και δεν μπορεί να συνεπάρξει με το λιμάνι αυτό. Το έχω πει και δημόσια πριν 6 μήνες που έγινε μια ημερίδα. Για το λιμάνι θέλω και για το θέμα των μαρινών. Κοιτάξτε, κύριε Καζατζίδη, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι πρέπει να δούμε με τα σημερινά κριτήρια την ανάπτυξη της πόλης. Δεν μπορούμε να μιλάμε με το χθες. Ναι. Δέχτηκα σφοδρή επίθεση από εργαζόμενους, από τους κυρίους που μεταφέρουν ζωοτροφές που έχουν τις επιχειρήσεις στα Γιάννα και στην Άρτα, και γενικότερα και από ανθρώπους που είναι γύρω από το λιμάνι, εκτελονιστές κλπ. Οι άνθρωποι τα συμφέροντά τους κοιτάνε. Έτσι. Όμως το λιμάνι αυτό, σαν εμπορικό, έκλεισε ο κύκλος του. Πρέπει να είμαστε σαφείς, κατά τη γνώμη μου. Και δεν μπορεί να μεταφερθεί, όπως υπάρχει μια πρόταση απέναντι, στην Ιχθυόσκαλα. Έτσι. Εσείς σήμερα λέτε η χρήση
που ο... Σταδιακά, κύριε Κατατζίδη, πρέπει να πάμε σε ένα λιμάνι μεγάλο τουριστικής ανάπτυξης, μαρίνα κτλ. Αυτό είναι το μέλλον. Γι' αυτό και επιμένω ότι πρέπει να δούμε τον Αστακό. Έτσι. Σήμερα η θαλάσσια συγκοινωνία, κύριε Κατατζίδη, γίνεται με θέμα κριτήριο οικονομίας και ταχύτητας. Γίνεται με κοντέινερς. Έτσι. Δεν μπορεί η Πρέβεζα πλέον αυτό το λιμάνι. Έπαιξε το ρόλο του. Έκλεισε ο κύκλος του. Να είμαστε ρεαλιστές. Ναι. Τώρα, φυσικά, ποιοι θα αναλάβουν, δεν άντεξε. Κοιτάξτε, κύριε Κατατζίδη, θα πω και στο τέλος. Διαφωνώ ριζικά με αυτό το σχεδιασμό της εκποίησης σε ιδιώτες, αλλά δεν το. Αφήστε το λίγο αυτό στο τέλος. Ούτε τον έχω πει. Όταν κλείνουμε, θα πείτε την άποψή σας. Θα το πω. Αλλά θέλω νομίζω ειδικά, σαν άξονας είναι αυτό. Ναι. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Γιάννη. Ακούγοντάς σας κάποιους συμπολίτες μας, καταρχάς, έτσι, την όλη έτσι αυτή τοποθέτηση και το σχεδιασμό που κάνατε, πραγματικά κανείς δεν αμφισβητεί ότι αυτό το περιεχόμενο που εσείς θέτετε μακάρι να είναι υλοποιήσιμο. Είναι υλοποιήσιμο, δεν είναι. Να σας πω, κύριε Κατατζίδη. Ναι, όχι, εκτός από το όραμα αυτό που λέτε, και καλά κάνετε και το θέτετε. Καταρχήν πρέπει να βάλουμε, ακούστε κύριε Κατατζίδη, ναι. Πρέπει να βάζουμε στόχους. Στο υπάρχον κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που ζούμε, έτσι, εγώ πραγματικά δεν τρέφω αυτά πάτες, ότι αυτό είναι εύκολο να γίνει. Έτσι, εγώ πιστεύω σε ένα άλλο αξιακό σύστημα. Ναι. Να μην υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, να μην υπάρχει αυτή η αξία του κέρδους, υποταγμένα τα πάντα στο κέρδος, έτσι, να υπάρχει η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, αυτό είναι άλλο θέμα. Όμως προσπαθώ στο σημερινό σύστημα τι γίνεται. Έτσι. Στο σημερινό σύστημα δεν τρέφω αυτά πάτες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Βαμισκάρη, και με το υπάρχον σύστημα, ότι μπορούν αυτά που λέω εγώ να υλοποιηθούν. Όμως μπορεί ταυτόχρονα με το μαζικό κίνημα. Έτσι πετύχαμε, κύριε Κατατζίδη, νομίζω. Εργατικά κέντρα, ενώσεις γενικού συνεταιρισμού, εμπορικοί σύλλογοι, επιμελητήρια. Πώς έγινε η σύλλογα, κύριε Κατατζίδη? Ναι. Πώς έγιναν οι είσοδοι της πόλης? Να σου πω κάτι. Είναι λίγο λεπτή η θέση μου για να μην κάνω μια εγωκεντρική και εγωπαθή. Όχι, δεν είναι. Έτσι. Είναι πολιτική θέση σας, αλλά λέω το εξής. Αυτά τα πρότυπα που λέτε τώρα. Αυτά τα πρότυπα, κύριε Κατατζίδη, δεν είναι θέμα χρημάτων πάντως. Αυτά που είπα, κύριε Κατατζίδη, δεν είναι θέμα χρημάτων. Αν το βάζει ο αγαπητός μου συμπολίτης σε αυτή τη βάση. Το να πάρουμε αποφάσεις για τον Αυρακικό δεν είναι θέμα χρημάτων. Θα θίξουμε 5 επιχειρηματίες μεγάλες σε Λόντα, Μοιραία, Ποσειδώνα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στο χρηματιστήριο και ξέρω είναι και αμφιλεγόμενες. Ναι. Είναι ζήτημα, έτσι, δεν είναι θέμα να βάλουμε χρήματα. Είναι πού θα πάει ο πλούτος. Το αρχαιολογικό πάρκο. Πώς θα γίνει τελικά? Είναι ότι εδώ υπήρχε λογική σκαβό. Δεν βρίσκω αρχαίο, χτίζω. Όχι. Το αρχαιολογικό πάρκο δεν θέλει να πούμε τεράστια χρήματα για να γίνουν οι διαδρομές, να έχει μια ενότητα. Το αισθητικό δάσος δεν θέλει χρήματα για να γίνεται μια διαχρονική συντήρησή του. Μάλιστα. Ή αυτά που σας είπα προηγουμένως για τα κάστρα δεν θέλουν πολλά χρήματα. Καλά, το κατάλαβα αυτό, αλλά το ζήτημα είναι επί του πρακτέου, λέει κάποιος τώρα. Μάλιστα. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δέσμευση 22.000 θερμάτων στην ευρύτερη περιοχή της αρχαίας Νικόπολης του Μήτυγα. Εκεί λοιπόν με τις νέες επιστημονικές μεθόδους μπορεί να ανακαλυφθεί αν κάτω από το υπέδαφος υπάρχουν ευρήματα αρχαιολογικά. Λεστά. Και θα μπορούσε δηλαδή αυτή η έκταση να δοθεί ή εν διάφτη περιπτώσει να αποζημιωθούν οι πολίτες, να την πάρει το κράτος, να μην είναι δεσμευμένη τόσα χρόνια και να μην μπορεί ο ιδιώτης να επενδύσει σε αυτήν. Και μιλάω για τις παραθαλάσσιες περιοχές. Σωστά. Εσείς τι λέτε, ότι θα πρέπει να παραμείνει αυτή η ζώνη όλων των 22.000 θερμάτων ή όχι? Κύριε Κατατζίδη, νομίζω ότι με σημάδεψε αυτός ο αγώνας που έκανα. Το ξέρω. Και υπέστη πάρα πολλά. Υπέστη πάρα πολλά, τα οποία τα αντιμετωπίζω με αγάπη για τους εκεί κατοίκους των παρανικοπόλεων περιοχών που έφτασαν στο σημείο να κάνουν απεργίες, να αποκλείσουν, έφτασαν στο σημείο να βγάλουν τρεις στον αέρα στον κύριο Αθανασίου. Αν θυμάστε ότι υπήρχε η ΕΡΤ, μια αγαπητή συμπολίτησα η οποία δεν γνωρίζω την εξέλιξή της, ήταν καρκινοπαθής και έλεγε ότι αυτός ο απάνθρωπος με οδηγεί στο θάνατο γιατί δεν με αφήνει να πουλήσω το οικόπεδο να το αξιοποιήσω για να πάω να κάνω εγχείρηση στο Λονδίνο. Ακούστε, κύριε Κατατζίδη. Εγώ δεν το βάζω μέσα. Όχι, με συγχωρείτε. Αυτή τη στιγμή το λέει ο άνθρωπος στην δεσμευμένη υπηρεσία του. Η δεσμευμένη υπηρεσία του δεν είναι ως αφορά τη χρήση. Οι κύριοι όλοι και αγαπητοί συμπολίτες της ευρύτερης περιοχής
αποκαταστάθηκαν πάνω από 10 φορές σαν ακτήμονες, πρόσφυγες. Τους δώσανε εντός οικισμού οικόπεδα και τους δώσανε εκτός οικισμού χωράφια για να καλλιεργήσουν. Αν σήμερα, λόγω της λογικής αυτής της παγκόσμιας ευρηματικότητας των τεσσάρων στρεμάτων, αυτό το άθλιο σύστημα, το νομικό του κράτους, δίνει την ευκαιρία ο άλλος να βγάζει άδειες σε 4 στρέμματα και ανά 4 στρέμματα 4 οικονομικές άδειες, και επειδή αυτή η περιοχή πλέον είναι ό,τι καλύτερο και ομορφότερο και έχει πάρει μεγάλη αξία, αυτό είναι άλλο θέμα, κύριε Καζίτη. Δεν το απογόνωσε κανείς να καλλιεργεί αυτό που του έδωσε από την αρχή. Διότι και εγώ, κύριε Καζίτη, και όλοι μας όσοι είμαστε μέσα από την Τάπια, δεν αποκατασταθήκαμε. Ναι. Ξέρετε πόσες αποκαταστάσεις γίνανε στο... και δεν έχω αντίρρηση με τους ανθρώπους. Για όνομα του Θεού. Και καλά κάνανε και τα πήρανε. Εσείς δίνετε μια διάσταση. Καταλαβαίνω τι εννοείτε. Ότι εσείς λέτε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε. Βεβαίως. Αυτή την κατάκτηση. Μα κοιτάξτε, κύριε Καζίτη, εδώ στην Αθήνα ξοδεύονται χρήματα για να ολοποιήσουμε τον αρχαιολογικό χώρο. Έτσι. Και έγινε Ακρόπολη και σιγά σιγά ήταν το μεγάλο σχέδιο του Τρίτζη και της Μελίνας Μερκούρη, των αείμνηστων αυτών των ανθρώπων. Έτσι. Δεν το καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή τι αξιοποίηση θα γίνει μεταξύ αρχαιολογικών μνημείων. Είναι δυνατόν. Ακούστε, κύριε Καζίτη. Για την παράκτεια ζώνη μιλάω, κύριε. Για την παράκτεια ζώνη είναι αυτό. Και σας λέω να σας πω επιπροσθέτως και έναν προβληματισμό. Ναι. Καταρχάς, συμφωνώ σε αυτό το πλαίσιο που θέτεται για την πράσινη ανάπτυξη και τις αποφάσεις που έχουν πάρθει. Στο διατάφτα όμως, κύριε Γιαννούλη, η Πάργα αναπτύσσεται, η Λευκάδα αυξάνει το κομμάτι του τουριστικού ρεύματος και στην Πρέβεζα περνάει ο κόσμος, δεν σταματάει γιατί είναι αποκλεισμένη, περνάει από την Σύραγα και φεύγει προς άλλες κατευθύνσεις. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή χρειάζεται να γίνουν, να ξαναδούμε αυτό το σχεδιασμό. Αυτός ο σχεδιασμός που θέτεται είναι μακροπρόθεσμος, σωστός είναι, αλλά δεν είναι με την έννοια της άμεσης υλοποίησης. Αυτό θέλω να σας τονίσω. Να σας πω, είναι άμεση υλοποίηση, κύριε Καζίδη. Επιτρέψτε να πω, καταρχήν, για ποια ανάπτυξη της Πάργας μιλάτε? Αυτή τη στιγμή, κύριε Καζίδη, για να δούμε και το ζήτημα για το του τουρισμού. Βάζω το οικονομικό στοιχείο, κύριε Καζίδη. Ακούστε, να σας πω κάτι. Καταρχήν, για μένα, προσωπικά τώρα, έτσι, η ανάπτυξη του τουρισμού που γίνεται στην Πάργα και στη Λευκάδα σιγά-σιγά και αυτό που έγινε στη Χαλκιδική και σε όλα τα κέντρα, τα μεγάλα, Ρόδο κτλ., είναι ό,τι χειρότερο, κύριε Καζίδη. Είναι πλέον αυτό που έγινε στην ακτή της Ισπανίας. Αυτά είναι πλέον αναπτύξει, γι' αυτό σας είπα. Είναι τις δεκαετίες του 70, του 80. Έχετε δει την ποιότητα ζωής πλέον στην Πάργα? Είναι απίστευτη. Ή στη Λευκάδα. Είναι ανάπτυξη σήμερα αυτό που είναι στον Ιδρύ? Δεν είναι ποιότητα τουρισμού αυτό. Αυτό είναι πακέτα. Πακέτα τα οποία έρχονται οι άνθρωποι στιβαγμένοι με τα αεροπλάνα και πηγαίνουν για 5 μέρες, μια εβδομάδα. Αυτό δεν είναι τουρισμός. Εγώ μιλάω για ένα άλλο όραμα, κύριε Καζίτη. Αν θα έρθει στην Πρέβεζα, ο άλλος θα έρθει για την ποιότητα τουρισμού και σας είπα, ιστιοπλοϊκός τουρισμός. Ο οποίος είναι και ο πιο, αν θέλετε, τουρισμός που έχει και χρήμα. Θα έρθει με το σκάφος του και θα αφήσει χρήμα στην πόλη, αν θέλετε, για οικονομικούς λόγους. Δεύτερον, αρχαιολογικός τουρισμός. Τρίτον, ιαματικός τουρισμός. Κύριε Καζατζήτη, ξέρετε ότι το 1900... Αυτά όλα πώς μπορεί να υλοποιηθούν? Να σας πω, κοιτάξτε, το 1990 έγινε ιδρυτική στην Πρέβεζα, να ξέρετε, όλων των πόλεων που έχουν ιαματικές πηγές. Ναι. Από τότε μπήκε ένας σχεδιασμός, εμείς αυτό που παραλάβαμε τότε σαν Δημοτική Αρχή, το βελτιώσαμε. Όμως, αφήσαμε και να συνεχιστεί η προσπάθεια, αλλά δεν συνεχίστηκε. Πρώτα έπρεπε να γίνει ένα θερμαλιστικό κέντρο. Πόσες χρόνια τώρα, 20 χρόνια ακούμε για θερμαλιστικό κέντρο. Δεν θα μπορούσε να μπει σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή δεν ξέρω πού να γίνει το θερμαλιστικό κέντρο? Για μένα αυτός είναι τουρισμός, κύριε Καζατζήδη. Δεν είναι τουρισμός του πακέτου. Και εν πάση περιπτώσει, σας είπα και πάλι, θα έρθει ο άλλος για το ιστορικό κέντρο, το οποίο έχει υποβαθμιστεί, κύριε Καζατζήδη. Θα έρθει ο άλλος για την ποιότητα ζωής. Θα έρθει ο άλλος γιατί θα υπάρχει μέσα μια ήπια κυκλοφορία. Δεν είναι δυνατόν σήμερα τα λεωφορεία που πηγαίνουν στη Λευκάδα, του Κτέλ, Αγρίνη που πηγαίνουν κτλ. Να περνάνε μέσα τη λεωφόρο Ειρήνης. Η λεωφόρο Ειρήνης, όπως είπε ένας φίλος μου, ο κύριος Ρέντζος, έγινε λεωφόρος πολέμου. Αυτό είναι κατάντημα πάντως με τη λεωφόρο Ειρήνης. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Μα είναι ποιότητα ζωής. Πρέπει να γίνει εκτροπή. Έπρεπε ο περιφερειακός δρόμος να αξιοποιηθεί. Έπρεπε να γίνει. Υπάρχουν σχεδιασμοί. Δεν γίνανε. Πώς θα γίνει τελικά? Δηλαδή, ο άλλος δεν θα έρθει. Κοιτάξτε, με πάτη στη λογική της μεγάλης, πάλι, του μεγάλου μετώπου που είχαμε ανοίξει τότε, με το θέμα του ιστορικού κέντρου. Τι έλεγε το βενζινάδικο? Ότι εμένα με καταστρέφεις στην παραλία.
Τι έλεγε ο κύριος που είχε, ή οι κύριοι που είχαν τα καταστήματα. Μας καταστρέφεται. Περνάει το πούλμαν, σταματάει και μπαίνει να πιει καφέ ή να φάει ή να βάλει βενζίνα. Μα δεν ανάπτυξε αυτή, κύριε Καζατζήρη. Σωστό είναι αυτό και αυτό μάλλον... Είναι η μήμετρα. Μιλάμε για, εδώ μιλάμε για μία... θα προβάλλουμε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι η Πρέβεζα... Και να σου πω κάτι ακόμη. Το ίδιο συμβαίνει για όλη την Ελλάδα. Η Πρέβεζα πρέπει να αξιοποιήσει αυτό που έχει. Έτσι, δεν μπορώ λοιπόν να πω με τη λογική ότι... Γιατί μου λέγανε γιατί δεν έγινε ένα αέρια η σύραγγα, πάμε σκάτω τότε. Η γέφυρα, η σύνδεση. Είναι ένα άλλο θέμα. Ότι περνάει υπόγεια, δεν βλέπει την Πρέβεζα και φεύγει. Είναι αστεία πράγματα. Έτσι, έγινε υπόγεια για πολλούς λόγους, δεν είναι τη στιγμή να το συζητήσουμε. Έτσι. Και εισέπραξα και την περίφημη τρύπα του Γιαννούλη. Αντιπαρέρχομαι. Για μας η επικοινωνία ήταν. Αν θα έρθει στην Πρέβεζα ο άλλος, θα έρθει για συγκεκριμένους λόγους. Δεν θα έρθει με πακέτο. Δεν θα έρθει για να πει μόνο καφέ και να φύγει. Νομίζω το υπερτονίσατε αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία, αγαπητοί ακροατές, αυτή η τοποθέτηση που δείχνει έναν διαφορετικό προσανατολισμό για την πορεία του τόπου. Είναι γεγονός ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί υπάρχει προβληματισμός στους νέους με τη μεγάλη ανεργία, κύριε Γιαννούλη, γι' αυτό σας τα θέτω. Και εμείς δεν μπορούμε πραγματικά. Ακούγεται όμορφο ότι να δείξουμε την διαφορετικότητά μας και να μην ενσωματωθούμε στη λογική της Λευκάδας ή της Πάργας. Αλλά πέστε μου, οι υδροβιότοποι, γιατί δεν αναπτύχθηκαν εδώ? Πέστε μου λοιπόν. Γιατί δεν έγινε μια προσπάθεια? Ακούστε, κύριε Καζητή, αυτά μπήκανε τότε με τα υπάλληλα συνέδρια. Έγινε η προστασία του αμβραγικού με τίμημα, κύριε Καζατζήρη, και ο κόστος προσωπικό, έτσι. Για μένα, μ' ακούτε εμπρός? Ναι, σας ακούω, ναι. Μια χαρά. Για μένα, ας πούμε, ήταν δύο πόλοι μεγάλοι, το αρχαιολογικό πάρκο Νικόπολης και ο αμβραγικός κόπος, που βγήκαν οι ζώνες προστασίας και των δύο αυτών περιοχών. Αυτά σήματα δούσαν. Αυτή τη στιγμή ο αμβραγικός είναι στη διεθνή σήμαση του Ράμσαρ. Έγινε εθνικό πάρκο, είναι εθνικό πάρκο ο αμβραγικός. Ξέρετε τι πλεονεκτήματα δίνει αυτό? Αλλά κοιτάξτε, κύριε Καζατζήρη, μη με τους αργυροπελεκάνους, με όλα τα άλλα. Ο φυσιολατρικός τουρισμός. Έτσι. Να σας πω κάτι, ένα απλό παράδειγμα. Και άκουσα πω για την τελευταία συζήτηση για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Νιοχώρι, που λέει το κάνανε οι Τσέχοι. Ναι. Είναι, δηλαδή δεν θέλω να. Αστεία πράγματα. Ποιος έφερε τους Τσέχους, κύριε Καζατζήρη? Ήρθαν οι Τσέχοι έτσι μια μέρα. Αθλήθηκε έτσι, αυτό είναι γνωστό σε εμάς. Όχι, ναι. Λέω όμως κάτι. Οι Τσέχοι ήρθαν από το Πανεπιστήμιο της Οπάβα, που ήταν κοντά στην πόλη, την αδελφή της Φυσκανόλαβης, που αδελφοποιηθήκαμε, και τους παρήχαμε αυτή τη δυνατότητα. Όμως, σήμερα θα μπορούσαν αυτή η προσπάθεια με το Πανεπιστήμιο Οπάβα να μην περιορίσει σε αυτό μόνο. Θα μπορούσε να. Δηλαδή, δεν δώσαμε μια προοπτική στη συνέχεια. Στη συνέχεια, κύριε Καζατζήρη, δώσαμε μια προοπτική να πάμε και ευρύτερα. Περιοριστήκαμε μόνο. Να δυναμωθεί αυτή η ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, πέρα από τα κλειστό, δεν αξιοποιήσαμε το Πανεπιστήμιο της ΟΠΑΒΑ να πούμε να συνεχιστεί αυτό στην ευρύτερη περιοχή πλέον. Να πάμε και προς την Λούρο, να πάμε και προς την παραλία. Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Γιαννούλη. Ο ναυτικός όμιλος έκλεισε. Έγινε μουσείο έγινε. Ο χώρος εκείνος. Δεν ξέρω. Ναι, είναι γεγονός όμως πάντως. Υπάρχει μια εξέλιξη με το στρατόπεδο του Άγιου Ανδρέα και εσείς είχατε κάνει τότε μια μεγάλη προσπάθεια. Το στρατόπεδο του Άγιου Ανδρέα, κύριε Καζατζήρη, έπρεπε, μόλις έκλεισε, έπρεπε να μπει μέσα ο Δήμος με τα κτίρια που ήταν με καλοριφέρ και λειτουργούσαν και να βάλει υπηρεσίες να λειτουργούν. Και όχι να γίνει τη γιορτή Αδέλας, και όχι που έγινε αυτό το πλιάτσικο. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Καζατζήρη, δεν θέλω να κάνω τώρα. Είναι λίγο, καταλαβαίνετε, γιατί όπως είπα, δεν είναι η χρονική στιγμή τέτοια. Γιατί καταλαβαίνετε, υπερτονίζω πράγματα τα οποία συνδέονται με τη δική μου διαδρομή. Δεν είναι ανεπίτρεπτο η βάση δίπλα στις σημαντικές πηγές να είναι έτσι. Έπρεπε να μπει μέσα ο Δήμος να το ισοπεδώσει και να το διατροφητεύσει. Σωστό είναι αυτό και νομίζω ότι ο αυτοδιοικητικός θα πρέπει να παρεμβαίνει δυναμικά. Τον αντίον, ξέρετε τι κάνανε. Συμφωνήσαμε με τον νόμο που λέει ότι πρέπει να μας το παραχωρήσουν, αλλά να δώσουμε ένα μέρος. Ναι. Επιτρέπεται το κονκουρί να είναι έτσι? Είναι, ανήκει στην πόλη μου. Για ποιο στρατόπεδο? Θα το αφήσω το πάρει σήμερα ο κερδοσκόπος των ακινήτων? Θα μπει στην ιδιωτικοποίηση αυτό? Και στο στρατόπεδο του Κουρκουρία πρέπει να μπούμε μέσα, και στην κάτω στη βάση πρέπει να μπούμε μέσα, και στον Άγιο Ανδρέα, και να βάλουμε υπηρεσίες. Και ας έρθουνε να μας βγάλουν έξω. Εσείς λέτε ότι οι πολίτες με την καθοδήγηση της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει Βεβαίως. Να παίξουν αυτό το ρόλο. Ακριβώς, κύριε Καζατζήρη. Αυτός είναι ο ρόλος αυτοδιοίκησης. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάω για πράγματα
υπερφυσικά. Έτσι, μιλάω και για, το κοινωνικό μέρος. Εσείς δεν μιλάτε, γιατί υπάρχουν οι διαχειριστές και οι οραματιστές. Εσείς μιλάτε με ένα όραμα και πρέπει να δώσει μια έτσι. Μα κοιτάξτε κύριε Καζέ, με συγχωρείτε, όταν πήγαμε στο πεδίο βολής και μπήκαμε και το δευτεύσαμε, έτσι, δεν το κατάλαβα. Εντάξει, είχαμε μια δικαστική περιπέτεια. Αλλά τελικά έγινε ένα δάσος υπέροχο εκεί πέρα. Ναι, αυτό σήμερα θα μπορούσε να το θέλουν να το πουλήσουν. Είναι ιδιοκτησία είναι όμως. Γιατί μπορεί να το πάρει το ΤΑΙΠΕΔ και αυτό. Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να είναι δάσος καταρχήν πλέον. Και πρέπει να κοιμηθούν όλοι οι παράγοντες να γίνει δάσος. Έχει κλείσει 25 ετία νομίζω. Μάλιστα. Είναι δάσος. Έτσι. Άλλο που φυσικά να σας πω και ειδή στον παρόδο, που εκτιμώ πάρα πολύ τους κατοίκους εκεί της περιοχής, αλλά στη λογική της διανομής, προσέξτε, ναι, γιατί το θεωρούσαν σαν κτήμα δικό τους. Τους, ναι. Και δεν ήρθε ούτε ένας να βάλει ένα δέντρο. Να οικοδοποιηθεί. Να οικοδοποιηθεί, να το πάρουν με παροχές. Γιατί ξέρετε, ναι, και το άλλο, μετά το στρατόπεδο, που ήταν η Λωρίδα, πάλι το ίδιο έγινε. Πήγε δικατορίες, μοιράστηκαν οικόπεδα. Λοιπόν. Αλλά για να δηλώσω. Ναι. Δεν ξέρω, επειδή ο χρόνος κοντεύει. Ναι. Κοιτάξτε κύριε Καζατζίδη, όλα αυτά που λέμε είναι και ζήτημα με ποια κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια το παλεύουμε. Yes. Έτσι. Κατά τη γνώμη μου, με τα δεδομένα τα σημερινά, πράγματι δεν υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις. Καταρχήν, η αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή έχει στερηθεί πόρους από το κράτος. Μιλάμε για μεγάλη περικοπή. Δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, ας πούμε, το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί με τα προγράμματα, αλλά δεν καταλαβαίνω και πρέπει να προβληματιστούν οι συμπολίτες μου. Ήταν ανάγκη να έρθει μια ΜΚΟ στην Πρέβεζα και στη Δυτική Ελλάδα, πολιτιστική αντένα, αν δεν κάνω λάθος, με έδρα την Κέρκυρα, με ένα διοικητικό συμβούλιο οικογενειακό, και να βγάλει διακήρυξη πέρυσι και να άκουσα καμία διαμαρτυρία. Το θεωρώ προσβολή στο πρόσωπό μου σαν πολίτη της Πρέβεζας. Για ποιο θέμα είναι? Να προσλάβει 80 άτομα προσωπικό για αρχαιολόγους, φύλακες για τους αρχαιολογικούς χώρους και μάλιστα με την διαδικασία του ΑΣΕΠ, και είναι ανίκανη η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι αρχαιολογικές υπηρεσίες να προσλάβουν. Αυτό το λέω δηλαδή με την. Χρειάζεται ή δεν το ξέρω. Βεβαίως. Είναι θέμα το οποίο μπορείτε να το βρείτε. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Τελικά όλα εκτρέπονται από την αυτοδιοίκηση. Έτσι. Και βέβαια, ξέρετε, το αντάλλαγμα ότι 9 Μαΐου πέρυσι έκανε εκδήλωση αυτή η συγκεκριμένη ΜΚΟ για τη μέρα της Ευρώπης. 9 Μαΐου. Είναι άλλη ιστορία αυτό. Δηλαδή η χειραγώγηση των πολιτών, τι μήνυμα έδωσε. 9 Μαΐου έχει καθιερωθεί παγκόσμια η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών με την λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και την κάνανε μέρα πολέμου, μέρα Ευρώπης. Ναι. Αλλά το κλείνω αυτό. Κύριε Καζατζίδη, ναι, κοιτάξτε κάτι. Και για την αυτοδιοίκηση πάλι. Δεν μπορεί σήμερα να μιλάμε για συγκυβερνήσεις. Γιατί εκεί είναι το πολιτικό σύστημα, οδηγήθηκε. Ναι. Και, να μην υπάρχει απλή αναλογική σήμερα στους Δήμους. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που εμείς αγωνιστήκαμε τότε. Άλλο που δεν πέρασε ούτε από την πλειοψηφία των μελών τη ΚΕΤΚΕ, ούτε από την εξουσία τότε. Πρέπει να καθιερωθεί απλή αναλογική. Ο Δήμαρχος πρέπει να εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, να είναι ανακλητός και ανά τρία χρόνια. Ανά τρία χρόνια και ανακλητός. Όχι μόνο ο Δήμαρχος, όλοι οι εκλεγμένοι. Αλλά δεν έχω τον χρόνο για να την επεκτείνω αυτή την κουβέντα. Όχι, λέω και το πολιτικό θέμα. Κατάλαβα. Και τελειώνοντας, θέλω να πω λοιπόν ότι. Ακούστε, το έλεγα και τη δεκαετία του 80. Μια χρυσαφένια πόλη να κάνουμε στην Πρέβεζα. Μια χρυσαφένια πόλη. Να κλείσετε με αυτό, ναι. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν μέσα σε αυτή την πόλη άνεργοι, μάλιστα, να υπάρχουν άτομα τα οποία να μην μπορούν να πάνε να έχουν υγειονομική περίθαλψη και ασθενείς, να μην υπάρχει η αντίστοιχη πολιτισμική ανάπτυξη, είτε αυτό λέγεται σε όλα τα επίπεδα, να υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα, να μην υπάρχει ποιότητα ζωής, να μην υπάρχει καθημερινή έτσι. Κοινωνικότητα, κοινωνία σχέσεων. Έτσι, γιατί πρέπει να το δούμε ότι εκτός από το μην φυσικό. Μην ισοπεδώνεται το κοινωνικό γίγνεσθε, ενώ με όλες αυτές τις προσαρμογές της ευρωπαϊκής οντότητας, αυτό λέτε. Τέλος πάντων, βεβαίως, είναι γεγονός ότι ισοπεδώνεται το οικονομικό κλίμα.
Κύριε Κατζητή, κύριε Γιαννούλη, δεν έχω το χρόνο. Κλείνω. Υπάρχει και το κοινωνικό περιβάλλον, κύριε Κατζητή. Ναι. Σας είπα. Δεν μπορώ εγώ να ζήσω σε μία. Αυτή είναι. Ακούστε κάτι. Είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Που μπορεί, εδώ λένε ότι θα κάνουν πόλεις στη Σελήνη ή δεν ξέρω πού, και στην Αμερική υπόγειες πόλεις, όπου οι άνθρωποι θα ζουν μέσα σε κλουβιά πάρα πολύ ωραία, θα έχουν κομπιούτερς και θα παίρνουν τροφή με χάπια. Ναι. Δεν είναι αυτή. Υπάρχει και το φυσικό περιβάλλον και το τεχνητό περιβάλλον, αλλά υπάρχει πρωτίστως το κοινωνικό περιβάλλον. Έτσι. Ας ελπίσουμε ότι θα ξυπνήσει ο ελληνικός λαός και θα ενσωματωθεί σε αυτή την πορεία και τη λογική για να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Γιατί με τον κόσμο στον καναπέ, αμφιβάλλω αν υπάρχουν εξελίξεις στη χώρα, κύριε Γιαννούλη. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κατζητή. Συγγνώμη αν έχω εκτραπεί. Όχι. Σας ευχαριστώ πραγματικά γιατί μου δώσατε μία έτσι διέξοδο, παρότι σας είπα ότι μπορεί να εκλειφθεί και ότι. Κύριε Γιαννούλη, και προς τους ακροατές μας θα πω το εξής, ότι. Αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Γιαννούλης είναι ένα πρόσωπο που τιμώ ιδιαίτερα για τον οραματικό του έτσι, την οραματική του σκέψη για τον τόπο και αυτήν κατέθεσε, δεν θέλησε να τον διακόψω γιατί είναι γεγονός ότι στην συλλογιστική του αυτή θα μπορούσε ο καθένας που κάνει αυτή η προσπάθεια να θέτει τα σημερινά ζητήματα όπως εμείς τα βιώνουμε. Ο κύριος Γιαννούλης έδωσε μια άλλη διάσταση και γι' αυτό δεν υπάρχει από την πλευρά μου. Ήθελα να ακούσω μια διαφορετική πρόταση και άφησα τον κύριο Γιαννούλη να εκφράσει τις ανησυχίες και τις απόψεις του. Να σας πω κάτι. Για να μην κατηγορηθώ, κύριε Γιαννούλη, ότι όχι, αυτή όχι. τη στιγμή δεν σας έκανα δύσκολες ερωτήσεις. Όχι, δεν έχω πρόβλημα, κύριε Κατζητή. Θα ήταν χαρά μου. Να σας πω κάτι. Με αφορμή τα 100 χρόνια για την αλευθέρεια της πόλης, ναι. έκανα κάποιες προτάσεις για συνέδρια. Έτσι. Ας πούμε, δεν έχουμε ένα συνεδριακό κέντρο όμως, κύριε Γιαννούλη. Είναι κοιτάξτε, ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Δεν θα ήθελα να κάνω τότε αναφορά γιατί δεν υπάρχουν. Έτσι, νομίζω ότι υπήρχαν οι προϋποθέσεις και ήταν όλα έτοιμα σε πολλά θέματα. Έτσι. Κύριε Γιαννούλη, να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Εγώ ευχαριστώ να πάρα πολύ. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που σας είχαμε σήμερα στο Πρίσμα 95,1. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.